Εν θρόνο επιρμένο
Και εσύ
Θεός επίσημο δόξα σε βασιλεύ ουράνια παράκτητα του πνεύμα της ελευθείας ο πάντα που παρών και τα πάντα πληρώνω της αυλός των εγγραφών της ζωής του λιγός ευθέκες και μου σου λένε μη καθάρισε ο ημάς από πάσης και λίγος και σώσον αγαπέτας και πάση μόνος. Oh,
σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της το πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστεων λαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμε. Και ο υπαρθένου Μαρίας
Oh.
έλυσε την άμελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε η δεξιά σου δύσκολα.
της Αγιοχάτης Μητροπόλεως Κρήκης και Σταυρών, ημών εκ Πατρός και Επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ιησούς μου, τους σεβασμιώτα του και Θεοπρόβλητου Μητροπολίτου, της Αγιότατης Μητροπόλεως Κρήκης και Σταυρών, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ιησούς μου, τους σεβασμιώτα του και Θεοπρόβλητου Μητροπολίτου, της Αγιότατης Μητροπόλεως Κρήκης και Σταυρών, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Όλων σας πολλά και ευλογημένα. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, πρόσκομε, ότι δίκαιωση επί πάσινης επίσας ημής, σοφία, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, αδελφοί, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ή την εσελάβησαν ημίν των λόγων του Θεού, όλα να θεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Φτιδαχιές ποικίλες και ξένες μη παραφέρεστε, καλόν γαργάριτι βεβαίωστε την καρδίαν που βρώμασιν, ένις που κουφελήθησαν οι περιπατήσαντες. Έχομε τις ιαστήριον εξού φαγήν, ουκ έχουσιν εξουσία, ή της κοινή λατρεύοντες, ον γαρ εισφέρετε ζών, το αίμα περί αμαρτίας εις τα Άγια, δια του αρχιερέως, τούτο τα σώματα, καταχέτε έξω της παρεμβολής, διό δια του ιδίου αίματος των λαών, έξω της πύλης έπαθεν. Την εξερχόμεθα προς Αυτόν, έξω της παρεμβολής, των ονειδισμών αυτού φέροντες, που γάρ έχομεν οδεμένους από όλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δι' αυτού αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, δια παντός το Θεό, του τέστην καρπών χειλαίων ομολογούντων, τον όματι αυτού, της δεύπειας και κοινωνίας μη επιλαμφάνεστε.
Βασιλεία αυτού πάντοτε.
Σαρχαίροσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρία τη λήξη γενομένων αϊμνίστων προκατόχων ημών, Γαβριήλ Μελετίου, Κωνσταντίου Μελετίου, Προκοπίου Ανθίμου, Πολυκάρπου Κερουβίν, Δωροθέου Διονυσίου Στεφάνου και Σεραφείμ των Αρχιερέων. Και πάντων των Θεοφιλός Αρχιερατευσάντων, εν τη λαχούση μητάφτη επαρχία και την εναυτή πάλε ποτέ επισκοπών. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και πεσχάτων. Τον από Αδάμ άχρη του νυν, επελπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, αρχιερέων, ηγουμένων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, πάπων, προπάπων, αναδόχων, διδασκάλων, μεγάλων ευεργετών, γονέων, τέχνων και οικείων ημών, εν τη πίστη. Ον κατ' όνομα εμπίστημεν, εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση, των και κοιμημένων αδελφών ημών, έτι δε των δούλων του Θεού παντελεήμονος Χριστοδούλου, Μελετίου, Προκοπίου, Προκοπίου, Γερασίμου, Πολυκάρπου, Θεολόγου, Χρυσοστόμου, Ιγνατίου, Ιγνατίου και Παύλου, Γεωργίου, Κυπριανού, Ευσταθίου, Αριστοβούλου, Μακαρίου, Ελευθερίου, Παντελεήμονος, Τιμοθέου, Πολυκάρπου, Γεδεών, Ευσεβίου, Ευγενίου, Τιμοθέου και Θεοδοσίου και Γεωργίου των Ιερομονάχων. Γεωργίου, Αχιλίου, Παύλου, Στεφάνου, Δημητρίου, Νικολάου, Πολυκάρπου, Εμμανουήλ και Θωμά των Πρεσβυτέρων, Αθανασίου, Πρεσβυτέρου, Αθανασίου και Αθανασίου και όν τα ονόματα ουκ εμνίστημεν, διάγνια ανηλήθη, η πλήθος ονομάτων και ο νέκαστος κατά διάνοιαν ενθυμείται και μνημονεύει μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε.
σώμα. Τη δέησιν ότο Κυρίω. Θέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και το μετωπής Θεός, ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Ατελείων, Αγίων, Ειρηνική και Αναμάρτητων, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημώ, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Των αμαρτιών και των πλημμυρμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Στη αμάτω τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυνα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Αγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και τα πάντα του Παιδίου κυβολέψαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πατέρα, θα το πράττω, ποιητή χρόνο και η πίσω, αυτόν τον
και εσέναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Αναγεννή, που εν του Πατρός και την Θέτα προπάντων των αιώνων. Υπός εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινόν και την Θέτα, που πει Θέντα, ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διεμάσου ανθρώπους και διεθνή μετέρα σωτηρία, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκοδρέντα εκ πρέπωτος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυροθέτεται υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάτα την τρίτη μέρα καταγραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και παρελθόν με τα δόξης κρίνεζόντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σπετέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Ζή Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεγαλός, στο μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Και τραγώντα και λέγοντα.
το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Oh.
όρθο το μούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο λέγαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντα και πασό. Δεξάμενος αυτό εις το Άγιο και περουράνιο και νοερών από το θυσιαστήριο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μη τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθον. Η καταξίως των ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακαταρτήτως των μου επικαλείστες σε το Δευράνιο Θεό, Πατέρα και Λέγη. Πατέρα, ο Ιησούς ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, καθότανε μέσα σε ένα κημητήριο τα μεγάλα της Αλεξάνδρειας που ήταν
τάφους μεγάλους, όπως λέμε οι οικογενειακοί τάφοι, και ζούσε ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, ο δεύτερος σημαντικότερος επίσκοπος στην Οικουμένη, μέσα σε ένα νεκροταφείο για 4 μήνες. Και όχι μονάχα αυτό, κρυβόταν για ένα χρόνο μέσα στην έρημο της Τηβαΐδας, τον κρύβανε οι μοναχοί γιατί τον κυνηγούσαν οι στρατιώτες του Αυτοκράτορα. Και όχι μονάχα αυτό, λειτουργούσε στο ναό και έστειλε ο έπαρχος 5.000 στρατιώτες, σχεδόν μια κομμόπολη, για να τον αφανίσουν και για να τον σκοτώσουν. Και εκείνος έμεινε εκεί στη λειτουργία μέσα, όπως τώρα είμαστε εμείς, και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν να τον φάνουν σηκωτό, θα λέγαμε, για να τον φυγαδεύσουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, γιατί τα έκανε όλα αυτά, έρχεται σήμερα μπροστά μας για να μας δείξει τελικά εμείς για ποια πράγματα επιμένουμε, για ποια πράγματα διωγόμαστε και για ποια πράγματα τσακωνόμαστε πολλές φορές μεταξύ μας. Αυτός τσακωνόταν λοιπόν όχι ο ίδιος γιατί είχε αυτή την θέληση, αλλά επειδή οι άλλοι επέμεναν να διαστραβλώνουν την αλήθεια του Χριστού. Εκείνος υπεράσπιζε το ομοούσιο και έγινε περίφημο σε όλη την εκκλησιαστική ιστορία γι' αυτό. Γιατί εάν ο Υιός του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, δεν είναι και Θεός και άνθρωπος, τότε είναι κτίσμα. Ένα κτίσμα, ένα δημιούργημα, όπως ένας συνάνθρωπός μας, μπορεί να μας βοηθήσει βέβαια, αλλά δεν μπορεί να μας προσφέρει σωτηρία. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος υπερασπίστηκε το ορθό δόγμα, την σωστή αλήθεια. Τι λέμε δόγμα στην Εκκλησία? Δόγμα δεχτεί να είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού. Όπως ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια χαρακτηριστικά, έτσι χαρακτηριστικά έχει και ο Θεός. Ένας άνθρωπος που υπάρχει, όλοι μας δηλαδή, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Και όταν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον τρίτο για κάποιον άνθρωπο, λέμε, το ξέρεις εκείνον που είναι έτσι κι αλλιώς και έτσι κι αλλιώς. Όταν όμως σου λέει ο άλλος ότι όχι, δεν είναι έτσι, εγώ τον ξέρω μεγαλύτερο, εγώ τον ξέρω μικρότερο, τότε τι λέμε, α, μάλλον κι άλλον θα λέμε. Άρα λοιπόν, αδελφοί, στον Θεό, ή είναι έτσι όπως τον λέει η Εκκλησία, όπως αυτός φανερώθηκε ως τριάδα, ή μιλάμε τότε για ένα κατασκεύασμα, όπως μιλούσε ο Άγιος. Και το κατασκεύασμα φυσικά μιας φαντασίας ή το δημιούργημα ενός μυαλού δεν μπορεί να δώσει την σωτηρία. Μπορεί φυσικά να μας ανακουφίσει, μπορεί να μας σώσει, μπορεί να μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι έχουμε δίκιο. Την σωτηρία όμως μόνο ο αληθινός Θεός μπορεί να μας δώσει. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο μαθαίνω από τον Άγιο Αθανάσιο είναι ότι περισσώζει η Εκκλησία μέσα το μυστήριο της σωτηρίας. Τότε λοιπόν σε εκείνα τα χρόνια υπήρχε ασάνεια ακόμα και για το πότε θα γιορτάσουμε το Πάσχα χριστιανοί. Άλλοι το γιόρταζαν με τους Ιουδαίους, άλλη μια εβδομάδα πριν, άλλη μια εβδομάδα αργότερα. Και έτσι έγινε σύνοδος για να γιορτάσουν το Πάσχα, για να κανονίσουν το πότε γιορτάζει το Πάσχα. Αυτή ακόμα, ο τρόπος αυτός ακόμα του γιορτασμού του Πάσχα ισχύει μέχρι σήμερα. Και συνηθιζόταν ο αρχιερέας της Αλεξάνδρειας να γράφει μια Πασχάλιο επιστολή κάθε χρόνο, να τα στέλνει σε όλη την Οικουμένη και να λέει ότι τότε θα γιορτάσουν το Πάσχα. Μέσα σε μια από αυτές τις επιστολές διασώζεται κάτι πολύτιμο, κάτι τόσο σημαντικό που όλοι οι επιστήμονες που αναφέρονται στην θεολογία, οποιοδήποτε δόγματος αναφέρονται σε αυτή την επιστολή. Ποια ήταν αυτή η επιστολή λοιπόν, τι έγραφε? Έγραφε για το ποια βιβλία της Αγίας Γραφής είναι αυθεντικά και ποια βιβλία της Αγίας Γραφής δεν είναι αυθεντικά. Πολλές φορές ακούμε για το Ευαγγέλιο για παράδειγμα του Ιούδα, για το απόκριφο Ευαγγέλιο του Θωμά. Αυτά όλα φυσικά η Εκκλησία ξέρει ότι είναι ψεύτικα. Ενώ ξέρει ότι τα Ευαγγέλια του Λουκά, του Ιωάννη, του Ματθαίου είναι αυθεντικά. Τότε όμως αυτό δεν ήταν δεδομένο. Τότε υπήρχε σύγχυση. Και έτσι λοιπόν έρχεται η Εκκλησία, δηλαδή η εμπειρία των πιστών, να δείξει ότι αυτά τα βιβλία είναι τα αυθεντικά και όχι τα άλλα. Αυτό βέβαια τι δείχνει, αδελφοί μου? Δείχνει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστο μεν βιβλίο, αλλά η Εκκλησία κατοκυρώνει και κατακυρώνει το ποιο είναι αυθεντικό. Πού είναι λοιπόν οι Προτεστάντες, πού είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά που έχουν χτυπάνει την πόρτα και μας ανοίγουν και εμείς τους ανοίγουμε και μας λένε ότι να, την ξέρεις την Αγία Γραφή? Όχι. Η
η Αγία Γραφή σαν βιβλίο δεν προϋπάρχει της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή ως βιβλίο επικυρώνεται από την ίδια την Εκκλησία, από την εμπειρία των Αγίων, από το βίωμα της Εκκλησιαστικής Σύναξης. Και φυσικά όλα αυτά μπορεί να μας φαίνονται εμάς απλά γιατί τα έχουμε περιμένα, όμως τότε δινόταν μάχης. Ο Άγιος Κύριλλος ήταν, όπως λέει το Μεγαλινάριο, σαν το νεράκι. Ήταν όπως το γάργαρο νεράκι τρέχει σε ένα ριάκι, έτσι ήσυχε ήταν η ζωή του. Έδωσε όμως αυτός μάχες και αυτός για το δόγμα της Εκκλησίας. Και φυσικά, επειδή είχε αγαθή προαίρεση, έζησε και κάποια παράξενα γεγονότα. Είχε ένα θείο ο οποίος ήταν πολύ δυναμική την προσωπικότητα και ο θείος αυτός ήταν και εκείνος αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας και δεν μπορούσε να αρνηθεί καθόλου τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Όταν λοιπόν πέθανε ο ένας και ανέλαβε τον θρόνο της Αλεξάνδρειας ο Άγιος Κύριλλος, είχε μια παράξενη, μια ασάφεια για το τι να κάνει με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που ήταν τότε πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Και τότε του εμφανίστηκε η ίδια η Παναγία και του είπε, «Κύριε, ο Χρυσόστομος είναι γνήσιος δούλος του κόσμου». Και έτσι άρχισε να προσέφηκε και γι' αυτό. Αυτοί οι δύο άγιοι αδελφοί μου είναι πρότυπα για τη δική μας ζωή. Πολλές φορές η ζωή μας είναι πολύ κάραχη, ενώ πολύ σπάνια διανύουμε ήρεμο θείο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μιμούμαστε τον έναν στην υπομονή του και τον άλλον στην υπακοή στην Εκκλησία, την υπακοή στους Αγίους και στην Παναγία. Φυσικά θα σας πω και κάποια κόμπα που έκανε ο Άγιος Αθανάσιος, διότι μπορεί να το διόγραμε. Ωστόσο όμως δεν καθότανε ως αμνός έτσι απλά χωρίς να πάρει προστασία για να δεχθεί, για να αποφύγει τις διώξεις του. Κάποια λοιπόν μέρα τον κατηγόρησαν και του κάναν δικαστήριο ότι είχε σκοτώσει έναν επίσκοπο. Και μάλιστα του είχε κόψει το δεξί του χέρι και έκανε μαγείες. Και αυτός τι έκανε λοιπόν, όταν τον δικάσανε, μυστικά δεν παραπονέθηκε, αλλά μυστικά έβαλε να βρουν αυτόν τον επίσκοπο. Και έτσι όταν έφτασε το δικαστήριο, τον παρουσιάζει μπροστά σε όλους και τον δίνει με τα δύο τα χέρια. Άθρωποι κατήγοροι. Μια άλλη φορά είχε στείλει ο Ιουλιανός ο Καραπάτης πλήρω για τον συλλάβει. Τον είχαν ειδοποιήσει οι πιστοί και αυτός με άλλο πλοίο έφευγε. Και ενώ βλέπανε το αυτοκρατορικό πλοίο που τον καταδίωκε, τότε τι κάνει. Του λένε πολύ να στρίψουμε να φύγουμε. Όχι, λέει, πηγαίνετε κατευθείαν πάνω τους. Πηγαίνουν πάνω λοιπόν στο πλοίο και όπως πλησιάζανε τα πλοία, φωνάζουν οι στρατιώτες. Μήπως είδατε τον Αθανάσιο, λέει ο ίδιος. Τον Αθανάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ψάχνετε. Ναι, λέει, ψάχνουμε να το συλλάβουμε. Λέει, προχωρήστε, μόλις τώρα τον είδαμε να φεύγει. Και έτσι οι στρατιώτες φύγαν από τη μια μεριά. Ο Άγιος από την άλλη. Μια άλλη φορά τον κατηγόρησαν στο δικαστήριο και είχαν πληρώσει μια πόρνη αυτόν τον Άγιο άνθρωπο να κατηγορήσει αυτόν δημόσια ότι ήταν ανήθικος. Όταν λοιπόν έγινε η δίκη, λέει στον διπλανό του που ήταν φίλος του, λέει, πήγαινε εσύ μπροστά. Και ρωτάνε οι άλλοι, ποιος είναι αυτός που σε ατίμασε, λένε στην πόρνη. Αυτός λοιπόν σπρώχνει τον φίλο του, να, αυτός είναι. Και έτσι φυσικά καταλάβαν όλοι ότι έλεγε ψέμα, ότι δεν ήταν ο Αθανάσιος αυτός ο οποίος τον ατίμασε και φυσικά ήταν η συμπονταμία ψεύτικη. Αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου, τα λέω για να δείξουμε το εξής. Πρέπει να έχουμε θάρρος στη ζωή μας, αλλά πρέπει να είμαστε και φρόνιμοι. Πρέπει να ξέρουμε πότε πρέπει να δίνουμε μάχες. Πρέπει να έχουμε εμπειρία να ξεχωρίσουμε τι είναι σημαντικό στη ζωή μας και τι όχι. Να μην τσακωνόμαστε για πράγματα τα οποία είναι εύκολα. Να μην τσακωνόμαστε για πράγματα τα οποία είναι ευθελή. Αλλά να δίνουμε μάχες για αξίες. Να δίνουμε μάχες για πράγματα τα οποία αγαπάμε αλλά και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Να δίνουμε μάχες για πράγματα τα οποία βοηθάνε και τους καλύτερους και κάνουν καλύτερους και τους διπλανούς μας. Πολλές φορές και εμείς πρέπει να δώσουμε μάχη με τον εαυτό μας. Και γιατί όχι, να αποφύγουμε πολλούς πειρασμούς, να αποφύγουμε τις κατά μέτωπον συγκρούσεις. Αυτοί οι δύο άγιοι αδελφοί μου, ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Αθανάσιος, μας διασώζουν, όπως είπαμε, πρώτον το πρόσωπο της σωτηρίας μας, που είναι ο Θεός, και το δεύτερον το
χώρο της σωτηρίας μας που είναι η Εκκλησία. Παραδείγματα έχουμε, ας τους μιμηθούμε όσο μπορούμε. Χρόνια σας πολλά και προκειμένα ας έχουμε τις πρεσβείες και το δύο. Τες πρεσβείες της παρακράτου, δες πίνης ημών Θεοτόπου,
και η Παρθένου Μαρίας, η σκέπη και κλειμένης γόρμο υπηκόου. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόμου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων εσωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, της Αγίως του Πολιούχου ημών και Οικουμενίου, Αρχιεπισκόπων Κρήτης και Σταυρών των Θεατρικών, του Αγίου Ενδόξου Πετρομάρτυρος Εφραίμου, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου και του Πετσόδου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Οθέων και Μισημενέης, και να μην είχε Μισημενίου και πάντων του Πεντήτη για να ψάρουν Αγίου. Της Αγίας Ενδόξου Πετρομάρτυρος Λαρίτης της Ταρκοτικού, της Αγίας Πατρομάρτυρος Ελέγχης της Εξινόπης του Λόγου, στον Οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου, Γερασίου του Εγκεφαλινή, Αλεξίου Ανθρώπου του Θεού, Πορφυρίου του Προσωπαλυπή, του Παϊσίου του Αγιορίτου, Ιακώβου του Ερεμίας και Αμφιλοκίου των Ελλάδων του Πρωθυπουργού, του Αγίου Μικαήλ του Μαγιώνου του Ιωαννίου Κιάνης, του Αγίου Σπατρός του Ιωάννου του Αγιορίτου, του Αστανίου Πόλεως του Χριστοστόμου, του Θεία της Αγωγένου Μετολέσσεται, του Αγιορίτου Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας.